Ομιλία περί μνήμης θανάτου έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Αγαπητά μου παιδιά, μέχρι προχθές ήταν μαζί μας και συναναστρέφεται ο γέροντας Ευστράτιος, αδελφός της μονής μας, ευλαβής άνθρωπος και θεοφοβούμενος. Η Παναγία μας τον πήρε κατά τρόπον που έκρινε ο Θεός και έτσι πολύ σύντομα έφυγε για τον άλλον κόσμο. Τώρα περνάει τα εναέρια τελώνια, βαδίζει προς τα πάνω, προχωρεί προς συνάντηση του δικαίου κριτού. Όπως γνωρίζουμε, οι δαίμονες οι οποίοι αποτελούν τα εναέρια τελώνια με μαθηματική ακρίβεια εξετάζουν την κάθε ψυχή που θέλει να ανέβει προς τα πάνω και να τους ξεφύγει. Ο Μέγας Αντώνιος καθυστέρησε μία ώρα που δεν είχε τίποτε να πω. Δεν είχε τίποτε σαν αμάρτημα, σαν σφάλμα να προσκρούσει εκεί με τους δαίμονες. Ωστόσο όμως αυτοί ανεσκάλευαν τα παλαιά, τα πρώτα σχήματα εσφαλμένα. Οι άγγελοι μετά από το σαματά που κάνανε οι δαίμονες για να σταματήσουν την ψυχή του Αντωνίου, παίρνουν το λόγο και λένε στους δαίμονες: με τι ανακατεύεστε, τι εξετάζετε, τα πρώτα σχήματος? Αυτά έχουν συγχωρηθεί. Έχετε να παρουσιάσετε τίποτε μετά το σχήμα? Κοιτάζουν τα χαρτιά τους, δεν είχαν γράψει τίποτε. Και έτσι, ακόλυτα, έγινε τελικά η άνοδος της ψυχής του Μεγάλου Αντωνίου προς τον Θεό. Όλοι μας αυτόν τον δρόμο
θα πατήσουμε. Φοβερό το μυστήριο του θανάτου. Έχει πολύ αγώνα η ψυχή όταν έρθει εκείνη η στιγμή της αναχωρήσεως, της ξεχωρήσεως της ψυχής από το σώμα. Σε κάποια εποχή πρώτου Χριστού, κάτω στην Αίγυπτο, οι άνθρωποι φοβόντουσαν πάρα πολύ όχι μόνο τον θάνατο, αλλά και τη λέξη θάνατος. Και ο βασιλεύς εκείνης της εποχής, σε εκείνο το κράτος, είχε απαγορεύσει επί ποινή θανάτου όποιος θα εξέφραζε τη λέξη θάνατος. Βέβαια, ο θάνατος του Χριστού μας αλλίωσε την περίπτωση αυτή. Μας μίλησε ο Χριστός μας για τον άλλον κόσμο. Μας αποκάλυψε την αλήθεια ότι με τα θάνατο υπάρχει άλλη ζωή, η πραγματική, η αληθινή. Η ζωή κοντά στο Θεό είναι πάρα πολύ χαρούμενη, ευλογημένη ζωή. Εκείνος που θα πετύχει αυτή τη ζωή πρέπει να μακαρίζει ότι έγινε άνθρωπος, ότι έγινε άνθρωπος και πρόκειται αιώνια να απολαμβάνει τον Θεό που είναι αυτός, είναι η χαρά, αυτός είναι ο παράδεισος, αυτός είναι η πηγή της ευτυχίας. Και επομένως ο άνθρωπος που γεννήθηκε πρέπει να θεωρεί τον εαυτόν του μακάριον. Αντίθετα δε, διαφορετικά συμβαίνει στον άνθρωπο που θα αποτύχει στο σκοπό και θα χάσει αυτή την αιώνια χαρά και θα κληρονομήσει κατά τα έργα του την αιώνια δυστυχία. Δεν είναι απλώς δυστυχία η αποτυχία. Δεν είναι απλώς ότι θα ζήσει μια θλίψη και μόνον. Αλλά κατά την Ιερά Γραφή κόλασης τρομερά περιμένει τον άνθρωπο, τον αποτυχημένο. Ζωή που δεν τελειώνει, που δεν τερματίζει, που δεν βασιλεύει. Για αυτή την αιωνιότητα κάποτε ένα συνέδριο φιλοσόφων συνήλθε για να μελετήσει και να βγάλει ένα πόρισμα περί της ερμηνείας της αιωνιότητας. Οι φιλόσοφοι είπαν πολλές γνώμες. Κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα. Είπαν να υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα βουνό πάρα πολύ ψηλό,
χιλιάδες μέτρα. Και η ποιότης του βουνού να είναι από γρανίτη. Και κάθε χίλια χρόνια ένα πουλάκι να κάθεται στην κορυφή αυτού του βουνού και να τρίβει το ράμφος του επάνω στην κορυφή αυτού του βουνού, και όταν το βουνό ισοπεδωθεί και γίνει πεδιάδα από την προσπληθή του ράμφους και θα λιωθεί σε κατάσταση πεδιάδα, τότε θα υποθέσουμε κάτι περί αιωνιότητος. Μετά από αυτό το συμπέρασμα σκόρπισαν οι φιλόσοφοι πολύ βαριστημένα και σκεπτικά. Επίσης θα σκέφτηκαν ότι κάνοντας μία σύγκριση της παρούσης ζωής, της πρόσκαιρης με την αιώνια, και είδαν ότι αυτή η ζωή εδώ είναι πραγματικά μια σκιά. Είναι ένα τίποτε, ένα μηδέν. Και όταν αυτό το μηδέν, εμείς που έχουμε επίγνωση του θελήματος του Θεού, της Θείας Αποκαλύψεως, εμείς που δεχθήκαμε πλούσια την ευλογία της πληροφορίας περί της άλλης ζωής, όταν αυτή την πρόσκαιρη την περάσουμε έτσι με αμέλεια και αθυμία, σκεφτείτε σε ποια δυστυχία θα καταντήσουμε. Θα μας ζητηθεί λόγος από το Θεό βάσει των γνώσεων και της επιγνώσεως. Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μέσα στο βιβλίο του ότι κάποιος ερημίτης από τη μνήμη του θανάτου, που είχε σαν συνεχή μελέτη, πολλές φορές τον βρίσκανε αναίσθητο. Τόσο πολύ τον απορροφούσε αυτή η μνήμη. Επίσης ένα άλλος πατέρα, μετά από ένα επεισόδιο θανάτου, επέστρεψε στη ζωή και ποτέ του δεν μίλησε, ποτέ του δεν χαμογέλασε. Συνεχώς σκεπτότανε το τι είδε όταν έφυγε η ψυχή του από τη ζωή και πήγε προς την άλλη, και ο Θεός με την πρόνοιά του τον έφερε πίσω. Όπως επίσης μας μιλάει η παράδοση για τον Βεντραήμερο Λάζαρο, ότι μετά από την έγερση που του έκανε ο Χριστός μας, ήτανε πάρα πολύ σκεπτικός και σύνος και πάντα πρόσεχε με πολύ ακρίβεια τον εαυτό του, και δεν θέλησε βέβαια με τη φώτιση του Θεού να πει τίποτε το τι είδε κάτω εκεί που πήγε. Ο γέροντας Ευστράπιος σε λίγο θα συναντήσει
το Θεό, να συναντήσει το δικαστήριο που τον περιμένει και θα ζητήσει ο Κύριος λόγον πάνω στις πράξεις του. Γι' αυτό πρέπει να είναι ένα συνεχές αίτημα της προσευχής μας, στο να παρακαλούμε και να δεόμεθα ή δυνατόν με τα δακρύων τα τέλη της ζωής μας να είναι χριστιανικά, ανώδυνα, ανεπέσχυντα και καλήν απολογία να δώσουμε στο φοβερό βήμα του Θεού. Διότι κανείς δεν θα ξεφύγει. Δεν υπάρχει τρόπος να βαδίσει διαφορετικά ο άνθρωπος. Ένας είναι ο δρόμος. Δια του θανάτου η συνάντηση μετά του Θεού. Τώρα που έχουμε καιρό, τώρα, όχι αύριο που λέμε, σήμερα, να βάλουμε αρχή, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να σκεφτούμε σοβαρά ότι είμεθα άνθρωποι και η ζωή μας είναι ελάχιστη. Είναι μία κλωστή που κόβεται εύκολα. Και ότι μετά από τη στιγμή αυτή φεύγουμε για την αιωνιότητα. Φεύγουμε για τη ζωή που δεν έχει τέλος. Ή με τους αγγέλους ή με τους δαίμονες. Μέση λύση δεν υπάρχει. Ή στον παράδεισο ή στην κόλαση. Έχουμε τόση επίγνωση. Να εξομολογούμεθα τα αμαρτήματά μας, τα σφάλματά μας, τις σκέψεις μας. Καθαρά, ειλικρινά, η ζωή μας να είναι ειλικρινής απέναντι του Θεού. Διότι το ακίνητο μάτι του Θεού τα βλέπει όλα. Όλος ο Θεός είναι ένα μάτι. Μέσα σε αυτό το μάτι του Θεού, το ακίνητο, το ανάφαστο, το οξυδερκές βρισκόμεθα, ζούμε, κινούμεθα μέσα σε αυτόν τον φακό. Βαδίζουμε και επομένως μας παρακολουθεί. Πολλές φορές ο θάνατος έρχεται απληροφόρητα, χωρίς να μας προειδοποιήσει. Μας συλλαμβάνει εξάφνου και φεύγουμε μέσα σε στιγμές. Τι μπορούμε να κάνουμε τότε? Θα πούμε του Θεού, σταμάτα Θεέ μου, μη με παίρνεις, διότι δεν έχω ετοιμαστεί. Δεν έχω τακτοποιήσει τα ψυχικά μου. Θα πάρουμε την απάντηση. Μα τόσο καιρό, τόσα χρόνια, τι έκανες? Δεν ήξερες ότι η ζωή τελειώνει? Δεν γνώριζες ότι πολλές φορές ο άνθρωπος φεύγει όπως και εσύ τώρα? Τι θα πει η συνείδηση? Βεβαίως. Το ήξερα. Τότε γιατί αμιλούσες
και δεν προσπάθησες να είσαι έτοιμος. Όταν επέφωσκε η νέα και όταν ο ήλιος ήταν μεσούρανα, εσύ τι έκαμπνες? Τώρα που ο ήλιος έφτασε να βασιλεύσει, τώρα εσύ ενθυμήθηκες το Θεό, την ψυχή σου? Είναι αργά πλέον. Η απόφαση βγήκε. Προχθές την εφημερίδα έγραφε για δύο επισκόπους, γνωστούς βέβαια, ότι ο ένας σε πασχαλινό τραπέζι της διακίνησή μου, αφού έφαγε μέσα σε ένα φιλικό σπίτι, μετά πήγε να κοιμηθεί και είπε εκεί στο σπίτι, στους σπιτικούς, να τον ξυπνήσουν στις 5.30 ώρα, διότι είχε μία συνάντηση με κάποιον πολιτικό. Πήγε ο άνθρωπος να τον ξυπνήσει στις 5.30, τον βρήκε πεθαμένο. Την ημέρα των βαΐων, άλλος επίσκοπος προχωρούσε για την εκκλησία για να λειτουργήσει. Στα μέσα του δρόμου τελείωσε η ζωή του. Έπεσε κάτω. Από συγκοπή καρδίας και εντύπωσης. Αυτή είναι η ζωή μας. Η καρδιά χτυπάει με τους χτύπους της. Διέταξε ο Θεός, σταμάτησαν οι χτύποι και όπου βρέθηκε ο άνθρωπος. Τόσο φτυχή είναι η ζωή μας. Τόσο αλλοιωτή. Τόσο πρόσκαιρη. Τόσο ψεύτικη. Αυτά όλα πρέπει να μας συνέχουν. Να τα μνημονεύουμε. Είναι μια αλήθεια. Να μην περνάμε τη ζωή μας πλαταρά. Να μην καταφρονούμε τη συνείδησή μας. Να μην την τραυματίζουμε. Μεθαύριο θα μας γίνει καταπέλτης. Θα μας καταδικάσει ενώπιον του Θεού. Θα μας μιλήσει ελεύθερα πλέον. Χωρίς εμείς να μπορούμε να την αποστομώσουμε ή να της κλείσουμε τη φωνή. Φοβούμεθα το θάνατο και πρώτος εγώ. Ο πιο αμαρτωλός και ο πιο υπεύθυνος. Τον φοβάται ο άνθρωπος τον θάνατον για από φυσική περίπτωση, γιατί δημιουργεί φόβο ο θάνατος. Έτσι είναι από το Θεό φτιαγμένο. Είναι η φυσική περίπτωση του φόβου. Υπάρχει και ένας άλλος φόβος που προέρχεται από την συνείδηση, το ότι δεν είναι αναπαυμένη με τον άνθρωπο η συνείδηση. Και ο άνθρωπος φοβάται να φύγει από τη ζωή. Ο έλεγχος της συνειδήσεως τον συνέχει με έναν φόβο. Τι με έλεγε να έστε τώρα? Υπάρχει και αφοβία θανάτου. Δεν φοβάται κανείς το θάνατο από τραχύτητα, από αγνωσία, από σκληρότητα, από ασυνειδησία. Δεν
Δεν τον φοβάται επίσης και όταν η συνείδηση δεν τον ελέγχει. Όταν τον πληροφορεί ότι φεύγοντας από τη ζωή τον περιμένει η απόλαυση. Πληροφορείται ότι τον περιμένουν οι άγγελοι, ο Θεός. Φεύγει από τον κόπο τη ζωή και προχωρεί προς την ανάπαυση, την αιώνια. Σκλαβιά θεωρεί το ότι παραμένει ακόμη η ψυχή του μέσα στο σώμα. Όταν ο Άγιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλός, επρόκειτο να αναχωρήσει, το ανέφερε αυτό στο πνευματικό του παιδί τον Επιφάνιο, που ήταν και οι δυο τους προσευχόμενοι. Ο Επιφάνιος, συλλογιζόμενος τη στέρηση του διδασκάλου του, του πνευματικού του, άρχισε να κλαίει. Γιατί, λέει, παιδί μου, κλαις? Γιατί σου είπα πως θα αναχωρήσω? Τι το όφελος να παραμείνω εδώ? Εκεί μας περιμένει φως, εκεί μας περιμένει χαρά. Διότι αναμειγμένοι μετά τον δαιμόνο, λέει, πολλούς, λέει, οι δαίμονες παρέσεραν και οδήγησαν στην κόλαση. Γι' αυτό δεν πρέπει να θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτή τη ζωή. Όσο το δυνατόν γρηγορότερα να φεύγει κανείς για τον άλλον κόσμο. Εδώ βλέπουμε μία αφοβία, διότι η συνείδηση τον πληροφορούσε ότι επρόκειτο να πάει στην ευτυχία του Θεού. Μια σύγχρονη περίπτωση έχουμε με τον παππού σας, τον γεροντά μου, ο οποίος τόσο πολύ ποθούσε να φύγει από τη ζωή, κυνηγούσε να βρει τον θάνατο. Αν κάτι συνέβαινε, σκυρτούσε από χαρά. Μήπως από αυτή την περίπτωση ενός πόνου κλπ. Θα οδηγηθεί στο θάνατο και από εκεί για τον άλλον κόσμο. Στις πρώτες ημέρες του 1959, όταν αισθάνθηκε την δυσκολία της αναπνοής, την δύσπνοια, τον είδα να χαίρεται και να λέει στο γέροντα Ασένιο: «Ασένιε, μου φαίνεται ότι κάτι θα γίνει τώρα. Αυτή η αναπνοή που δυσκολεύουμε, ίσως από εδώ, λέει, να φύγουμε, λέει, να φύγω». Πανηγύριζε ο άνθρωπος. Και όταν προχώρησαν οι μήνες και η περίπτωση χειροτέρευε, κάποια μέρα μου λέει: «Παιδί μου», λέει, «πως περνάνε το γεφύρι του θανάτου? Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι τακτοποιημένα με το Θεό». Όταν πλησίαζε ο θάνατος, έκλαιγε γιατί αργοπορούσε ο Θεός να τον πάρει. Δεν είδα πιο λεβέντη άνθρωπο να αντιμετωπίζει με τόση γενναιότητα αυτό που φοβάται κάθε άνθρωπος. Και έτσι ξεπέρασε το γεφύρι όπως σκεπτότανε. Και τώρα βρίσκεται επάνω
κοντά στο Θεό με τους αγγέλους και μας παρακολουθεί. Μας βλέπει, μας προνοεί και προσεύχεται συνέχεια να μην αποτύχουμε. Μας περιμένει, αναχώρησε για να μας ετοιμάσει τόπον. Όλες αυτές οι σκέψεις πάνω σε αυτές τις αλήθειες είναι πάρα πολύ ωφέλιμες και πρέπει συνεχώς να τις μελετούμε. Να κάνουμε αυτοσυγκέντρωση, να κάνουμε συνεχώς ταμείο που βρισκόμαστε, τι χρήματα έχουμε πνευματικά. Έχουμε χρέος να προσπαθήσουμε, να δουλέψουμε, να το δώσουμε. Μήπως έρθει ξαφνικά ο επιτετραμένος και μας ζητήσει λογαριασμό. Ο κάθε ένας θα δώσει ξεχωριστό λογαριασμό για το χρέος. Κανείς δεν θα δώσει από το δικό του στον άλλον να τον ενισχύσει. Ξεχωριστά ο καθένας θα αναχωρήσει από τη ζωή. Είναι προσωπικό το θέμα. Ας μην ξεχνούμε το σκοπό μας. Δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή. Ας μην μας ξεγελάει ο διάβολος. Ας μην περάσουμε τη ζωή μας έτσι λαθερά και με αμέλεια. Σκληρά θα μετανοήσουμε στο τέλος. Ο διάβολος είναι μεγάλος τεχνίτης. Μας ξεγελάει μπροστά στα μάτια μας. Ας χτυπήσουμε την αμαρτία με όλη τη δύναμη της ψυχής. Δεν λένε ότι θα γίνουμε απαθείς. Όχι. Το θέλουμε βέβαια, γιατί η απάθεια θα γεννήσει μεγάλη ελπίδα. Αλλά να μας βρει ο θάνατος αγωνιζομένος στην προσπάθεια προς την απάθεια, προσπάθεια προς την καλυτέρευση, προσπάθεια στη μετάνοια. Η μετάνοια, μεγάλη αρετή. Χωρίς μετάνοια κανείς δεν σώζεται. Όσα και αμαρτήματα κι αν έχουμε, η μετάνοια τα διορθώνει όλα. Όταν μετανοούμε, όταν παρακαλούμε το Θεό στην προσευχή μας με πολύ πόνο, όταν τον παρακαλούμε με δάκρυα να μας συγχωρέσει, δεν είναι δυνατόν να αποστρέψει το πρόσωπό του. Δεν είναι δυνατόν να μην συγχωρέσει αυτός που είπε στον Απόστολο Πέτρο ότι 77 να συγχωρεί τους ανθρώπους. Αυτός ασύλληπτα μυριάκι 7 είναι η θέση να συγχωρέσει όταν ο άνθρωπος μετανοημένα και με δάκρυα τον παρακαλεί να του συγχωρέσει τα μαρτήματα. Όπως λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, μη είδομε το πρόσωπο αυτού το ηλαρών αποστρεφόμενων ημάς εις το να μη ανέχεται να μας βλέπει.
Ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Και ένας πατέρας ποτέ δεν αποστρέφεται το παιδί του. Αυτό πρέπει να μας δώσει το θάρρος. Να γεμίζει την ψυχή μας με ελπίδα ότι αν μετανοήσω θα με συγχωρέσει. Και αν με συγχωρέσει, ο δρόμος μου προς τα πάνω θα είναι ανεμπόδιστος. Εάν σκεπτόμασταν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν δίμιο και πρόκειται ένας-ένας να περάσουμε από το σπαθί του. Και όποιος θα τον παρακαλούσε θερμά και θα έχινε δάκρυα μπροστά του, δεν θα του έπαιρνε τη ζωή. Δεν θα το αφαιρούσε το κεφάλι. Όλοι μας θα πέφταμε στα πόδια του, θα τον παρακαλούσαμε και θα γίναμε θερμότατα δάκρυα. Και τι θα ήταν αυτό, να μην χάσουμε μόνον την παρούσα, αυτή την πρόσκαιρη, την τυποτένια ζωή. Εδώ πρόκειται περί της αιώνιας ζωής. Να μην πάμε στην κόλαση. Να μην συγκολαστούμε με τους απέσιους δαίμονες. Πόσο πρέπει να παρακαλούμε και πόσα δάκρυα πρέπει να γίνουμε να γλιτώσουμε από αυτό το μεγάλο κακό που δεν συλλαμβάνεται στη διάνοια του ανθρώπου. Είναι ασύλληπτο. Ζωή στην κόλαση χωρίς τέλος. Σταματάει η λειτουργία του μυαλού. Δεν μπορεί να το πιάσει το πράγμα. Εν συγκρίση με αυτή εδώ τη ζωή, η ζωή μας είναι μηδέν, τίποτε. Κι όμως αυτό το τίποτε, εάν δεν προσέξουμε, θα μας κάνει αυτή την μεγάλη ζημιά. Πατέρες μου, ας αγωνιστούμε. Ο αγώνας είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, ένα από τα δύο. Ας παρακαλούμε συνέχεια τον Θεό να μας βοηθήσει, να μας χαρίσει αδιάλειπτη νύψη, αδιάλειπτη προσευχή, να μας αξιώσει να καθαρίσουμε την ψυχή μας και το σώμα μας από εμπαθείς κινήσεις. Να μας αξιώσει της καθαρότητας. Ώστε κατά την ώρα του θανάτου, ξέχωρα από τον φυσικό φόβο, να μας δροσίζει η ελπίδα ότι ανθρωπίνως έκαμα ό,τι μπορούσα. Από εδώ και πέρα ο Θεός να γίνει ήλιος, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Αγάθων όταν του είπαν οι πατέρες: Αββά, δεν θα δεις το έργο σου στους αγώνες σου, στη χάρη σου, στον αγιασμό σου. Απάντησε και είπε ότι εγώ προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα. Σαν να έλεγε ότι δεν με ελέγχει η συνείδηση για τίποτε, αλλά τι γνωρίζω εγώ εάν το έργο μου αυτό, ο αγώνας μου, άρεσε στο Θεό. Δεν το ξέρω, δεν τον είδα. Δεν βρέθηκα μπροστά στο κριτήριο
δεν άκουσα την απόφαση. Και γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα για τον εαυτό. Έτσι ασφάλιζαν οι διακριτικοί πατέρες των εαυτών τους. Ο μακαριστός μου γέροντας που βρίσκεται επάνω, που προσεύχεται για μας, οι πρεσβείες του ας μας βοηθήσουν και εμείς να αγωνιστούμε παραπλήσια κοντινά του και λίγο από τη δική του ανδρεία και διοφορία της συνειδήσεως του να μας δώσει και εμάς και ανώδυνα και ειρηνικά να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο για τον άλλον. Ποιος κοιμήθηκε? Όπως γίνεται πάντοτε, έτσι και τώρα, αύριο αναχωρώ, εγώ θα σας προσεύχομαι κατά το καθήκον της αγάπης και κατά το καθήκον που έχω να σας προσεύχομαι σαν πατέρα σας πνευματικός, υπεύθυνος, ενώπιον του Θεού, έτσι κι εσείς παρακαλώ, προσεύχεστε για μένα τον αμαρτωλό, τον αδύναμο άνθρωπο, να με σκεπάσει ο Θεός από κάθε κακό. Και εσείς εδώ προσπαθήστε να φυλάξετε τα καθήκοντά σας τα μοναχικά, τις νοθεσίες, τις παραγγελίες, τις παρακλήσεις που εδώ λέγουμε, ώστε να σας φυλάξει η χάρη του Θεού, να ζήσετε προσεκτικά, να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να έχετε ειρήνη, να μην αντιλογείτε, να μην φιλονικείτε, να μην χάνετε την αγάπη, να μην ψυχραίνεστε, να αγωνίζεστε στα πνευματικά, να κατεβαίνετε ολοπρόθυμα στην Εκκλησία. Άμα χτυπάει το ξύλο, να τρέχετε στο ναό του Θεού, να σμίγουν οι προσευχές μας προς το Θεό. Στο διακόνημά σας να είσαστε ειλικρινείς, να μην καταφρονείτε τη συνείδησή σας, διότι εργάζεστε στο Θεό, όχι σε ανθρώπους. Το έργο θα ανταμυφθεί. Όσο κοπιάζει κανείς για το Θεό, ανάλογα και θα πάρει και την πνευματική αμοιβή. Επικατάρατος λέως της διεί το έργο του Θεού αμενών. Τις ορισμένες ώρες που είναι για εργάσιμες, ας τις εργαζόμεθα για το Θεό. Για το μοναστήρι της Παναγίας. Να ξεκουράζεστε ανάλογα. Και ψυχικά και σωματικά. Βία δεν υπάρχει. Είχαμε μία βία, ένα μπλέξιμο τη Μεγάλη Σαρακοστή. Τώρα όχι πλέον. Αυτές τις ορισμένες ώρες θα τις εργαστούμε. Τις άλλες πνευματικά και ξεκούραστη.
Τώρα θα μας πλησιάζει πολλής κόσμος. Προσέξτε η διαγωγή να είναι ανάλογη με το σχήμα μας. Προπαντός να έχουμε φιλαδελφία. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Να ξεκουράζει ο ένας τον άλλον. Και ό,τι μπορούμε ας προσφέρουμε τον αδελφό, και ο Θεός που βλέπει την αγάπη και τον κόπο θα στείλει και την ευλογία του. Αυτά τα ολίγα, και ο Θεός ας μας ανταμώσει και πάλι με το θέλημά του. Ήγεν τα φωκά τίξε αστανάτε ανά του άδου κατήλε την δύναμη και Χριστέ ο Θεός γίνε χειμηροφόρης εξαμενός χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούν ότι θέτουν τις παρέες.